Καταρχάς θέλω να τονίσω ότι είναι μεγάλη τιμή να μας επισκέπτεται η πρόεδρος της Δημοκρατίας και μάλιστα την ημέρα της μεγάλης γιορτής της Παναγίας μας, την Αγιά Σου, όπου όπως είναι γνωστό υπάρχει το μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας της Αγίας Ιών, Αγιάς όπως λέγεται σήμερα, και μάλιστα εν μέσω κορονοϊού και του μεγάλου προβλήματος που απασχολεί ιδιαίτερα το νησί μας ολόκληρο, που είναι οι λάτρομετανάστες, όπως οφείλουμε να τους ονομάζουμε. Θέλω να πω ότι είναι η δεύτερη επίσκεψη Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στο νησί μας και ιδιαίτερα στην Αγιά Σου, μετά από την επίσκεψη την πρώτη που έγινε το 2006, αν θυμάμαι καλά, και που γιορτάσαμε τότε τα 200 χρόνια από την ανέγερση του ναού της Παναγίας μας. Αύριο στις 11 η ώρα θα έχουμε στη Μητρόπολη μας μία μεγάλη σύσκεψη με όλες τις αρχές του τόπου μας, θα είναι ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, οι βουλευτές μας, στους οποίους και επισήμως θα ανακοινώσουμε την έλευση της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στο νησί μας την ημέρα αυτή που γιορτάζουμε το Πάσχα του καλοκαιριού μας. Όλες οι επιμέρειες έχουν γίνει και τώρα το μόνο το οποίο μένει είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έρθει 15 του μηνός, Αυγούστου, θα ανεβεί στην Παναγία της Αγιάς Σου, θα εκκλησιαστεί στο προσκύνημα της Παναγίας μας, συνεχεία θα γίνει η τάνευση της εικόνας της Παναγίας μας γύρω από τον ναό, θα γκρεμάσουμε όπως πάντα στην είσοδο της εκκλησίας του Άρχικα, θα γίνει η δέηση και μετά από τη δέηση θα ανεβούμε στο συνοδικό της εκκλησίας να προσφέρουμε τον καθιερωμένο καφέ. Βέβαια, όταν και εφόσον υπάρξει χρόνος, θα δει κύριε Πρόεδρος τα δύο μουσεία της εκκλησίας μας και στη συνέχεια πιστεύω ότι θα επισκεφθεί και το ναυστήριο της Αγιάς Σου, όπου ο Πρόεδρος θα την καλωσορίσει και τα παιδιά θα παίξουν πιθανότατα τα σαντουρία, τα καθιερωμένα. Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος της Μυτιλήνης θα παραθέσει το επίσημο γεύμα στην Μυτιλήνη εδώ και από εκεί και πέρα θα γίνουν και οι σχετικές προσφωνήσεις κλπ. Νομίζω αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και επαναλαμβάνω και μια ακόμη φορά ότι για μας είναι και μεγάλη τιμή να βρίσκεται αυτή την ημέρα στο νησί μας η Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως ονομάζουμε την γιορτή της Παναγίας μας. Και ευχόμεθα ιδιαίτερα
να λυθούν και τα προβλήματα τα οποία έχουμε τόσο του κορονοϊού όσο και της λάθρων μετανάστευσης που δυστυχώς πρέπει να το πούμε αυτή τη στιγμή οι λάθρων μετανάστες έχουν κυριολεκτικά χτυπήσει την ορθόδοξη πίστη μας αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στη Μόρια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.